Είναι η στιγμή που οι διασώστες εντοπίζουν ένα βρέφος ζωντανό στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε στη ρωσική πόλη Μαγνητογκόρσκ, στην ανατολική πλευρά της οροσειράς των Ουραλίων. Το περίπου 10 μηνών αγοράκι μεταφέρεται αμέσως στο νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχουν ανασυρθεί νεκροί μετά την έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας και κατέστρεψε σχεδόν ολοκληρωτικά τη δεκαόρυφη πολυκατοικία. Εκτιμάται ότι η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου. Δεκάδες από τους ενίκους των 48 διαμερισμάτων παραμένουν αγνοούμενοι. Στην πόλη επικρατούν πολικές θερμοκρασίες. Στη διάρκεια της ημέρας το θερμόμετρο δεν ανεβαίνει πάνω από τους μείον 17 βαθμούς Κελσίου και τη νύχτα τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Την ίδια ώρα η σταθερότητα της κατασκευής αλλά και των διπλανών κτισμάτων δεν έχει ακόμα εξασφαλιστεί, με αποτέλεσμα οι διασώστες να επιχειρούν βάζοντας τη σωματική τους ακεραιότητα σε μεγάλο κίνδυνο.